Το πλάνο μας για το μέλλον, το οποίο συνυπογράφουμε με την DG Home και την DG Eco, είναι ότι το 2017 θα αυξήσουμε τις θέσεις σε διαμερίσματα από 20.000 σε 30.000, θα ελαττώσουμε τα κάμπ μας από 50 σε 20 με 25 και το 2018 θα κλείσουμε και άλλα κάμπ δημιουργώντας καινούργιες 10.000 θέσεις σε διαμερίσματα. Σεσίλια, ήταν μια εξαιρετική εισήγηση. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά το ότι θεωρούμε ότι η εισήγηση της κυρίας Βίκτρου μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση συζήτησης είναι ένα μεγάλο πράγμα για μας, γιατί θεωρούμε ότι οι εισηγήσεις της Κομισιόν δεν μπορούν να αποτελέσουν ούτε καν βάση συζήτηση για εμάς. Ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η αποτελεσματική αλληλεγγύη, που ας μην γελιόμαστε, είναι η έλλειψη αλληλεγγύης, και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το Δουβλίνο μας βεβαιώνει ότι ανεξάρτητα από ποια πολιτική ή θεωρητική θέση το βλέπει κανείς, είναι πρακτικά ανεφάρμοστο. Εάν ξαναρχίσουν οι ροές και μας ζητηθεί να κάνουμε αυτά που προβλέπει το Δουβλίνο, απλά η Ευρώπη θα έχει να αντιμετωπίσει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει υπηρεσία ασύλου, δεν θα έχει υπηρεσία υποδοχής. Αυτό καταστρέφει την Ελλάδα, καταστρέφει την Ευρώπη μελλοντικά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους πρόσφυγες και μετανάστες. Το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία, το ίδιο ισχύει για όποια χώρα μπορεί κανείς να φανταστεί. If you could expand a little bit as to what is happening in that regard and whether you would say that the resources that you have and the resources on the ground are proportionate to the challenges you continue to face, whether on the mainland or in your or on the island. Do you have the possibility first to qualify those staff members that you do need? And second, are there any restrictions to look for additional staff because of austerity? Γιατί είναι απαράδεκτο να κατηγορείτε τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου για λαϊκισμό. Αυτούς οι οποίοι φιλοξένησαν όλους τόσους χιλιάδες πρόσφυγες στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Der Relocation-Prozess von Minderjährigen, wie sieht das aus mit den Minderjährigen? Vielleicht kann man das noch mal etwas präzisieren mit der Frage der Relocation. Welche Probleme gibt es dabei? Und was muss seitens der Kommission, des Rates, der EU stärker an Unterstützung her? I would like to hear the reflections of the minister, and thank you for being with us again on the statement of the ECJ in Luxembourg that they are not the right party to judge the returns of people from Greece to Turkey. My question is, where can people go then to get their democratic right? We have heard that there are talks and pressure on Greece to modify the legislation in order to make it possible for the return to Turkey of people belonging to the categories of vulnerable people, including minors, which are currently today then exempted from this return. Is it true that the Commission and Council is pushing in that direction, Mr. Minister? Υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο καθένας κάνει το δικαστή και φωνάζει στην Ελλάδα για τα ασυνόδευτα παιδιά. Και τι κάνει η Ελλάδα για τα ασυνόδευτα παιδιά και είναι έσχος για τα ασυνόδευτα παιδιά. Συγχωρέστε με, αλλά είναι έσχος για την Ευρώπη και όχι για την Ελλάδα. Εμείς μέσα σε 7 μήνες κάναμε από 300-1.400 θέσεις. Η Ευρώπη λοιπόν από τα παιδιά που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι περίπου 2.200, δέχεται για μετεγκατάσταση μονάχα 650. Αυτό δεν είναι θέμα λειψής χρηματοδότησης. Είναι κυρίως θέμα άρνησης των μελών κρατών να ενισχύσουν την ΕΑΣΟ. Με την ΕΑΣΟ έχουμε καλή συνεργασία. Επομένως, αυτό που λέω δεν είναι μια κατηγορία προς την ΕΑΣΟ. Είναι μια κατηγορία σε εισαγωγικά προς τα κράτη-μέλη τα οποία δεν στελεχώνουν την ΕΑΣΟ ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Be eligible for reallocation or they do not have the... Ευχαριστώ.